Είχαμε νομίζω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση του κυρίου Παπαθεοδόρου και του κυρίου Τσιόδρα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Μιχάλη Καλογύρου. Πάμε τώρα, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά, να ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο κύκλο από τον κύριο Ελευθέριο Μιχαηλίδη, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Διευκρινίζω το εξής. Υπάρχουν δύο ενώσεις. Η μία είναι η Ένωση Εισαγγελέων, μόνο εισαγγελείς, τα λέω σωστά, κύριε Μιχαηλίδη. Και η άλλη είναι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Στην περίπτωση αυτή, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, και οι δύο ενώσεις εξέδωσαν στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδος ανακοινώσεις με αφορμή τις δηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, αλλά και άλλα πολιτικά πρόσωπα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σχετικά και υπονοούμενα που είχαν αφαιθεί, σχετικά με την εμπλοκή δικαστών και εισαγγελέων, εισαγγελικών λειτουργών εν προκειμένου, σε αυτό που λέμε πολιτική σκευωρία, που το λέει δηλαδή η αντιπολίτευση. Λοιπόν, ακούσατε, κύριε Μιχαηλίδη, πριν από λίγο τον κύριο Παθεοδόρο. Ήταν σαφής ότι υπάρχουν συνεργοί στην πολιτική σκευωρία, εισαγγελική λειτουργή. Και θέλω την τοποθέτησή σας και την απάντησή σας και γι' αυτό και συνολικότερα. Κύριε Κοτρότζο, θα ξεκινήσω αρχικά με το σεβασμό του τεκμηρίου, της αθωότητος του υπόπτου ή κατηγορουμένου, που πρόσφατα, ξέρετε, έγινε σε συμμόρφωση κοινοτικής οδηγίας, έγινε και νόμος του κράτους. Βεβαίως. Έχουμε δύο υποθέσεις εξέλιξη αυτή τη στιγμή που εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα. Εννοείται και Νοβάρτης και Ζήμενς. Ναι. Οι οποίες εδώ και καιρό έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολιτικών αντιπαραθέσεων και εμπολής, θα έλεγα, εμπλέκουν και τη δικαιοσύνη. Και λέω εμπλέκουν και τη δικαιοσύνη γιατί ακούσαμε και τη δήλωση τώρα του κυρίου Παπαθεοδόρου ότι το Υπουργείο είναι κέντρο πολιτικών ευθύνσεων προς τους δικαστικούς λειτουργούς. Υπάρχουν συνεργοί. Ένας, δύο, τρεις, πέντε δικαστικοί λειτουργοί. Θα σταθώ σε αυτό. Αυτή είναι βαριά κουβέντα. Για να μην πω ύβρις προς τη δικαιοσύνη. Και τι εννοεί ο κύριος Παπαθεοδόρου συνεργούς. Έτσι όπως το εκλαμβάνω ως νομικός, συνεργός σε μια δικογραφία, σε μια υπόθεση, είναι αυτός που εκδόση του εκθέτει αθώο σε δίωξη. Προσέξτε να δείτε. Το περιγράφει. Αυτός, κύριε Παπαθεοδόρου, το περιέγραψε ακριβώς γιατί είναι αυτά στοιχεία του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας. Άρα δηλαδή οι εισαγγελείς που χειρίζουν την υπόθεση καταχρώνται την εξουσία τους. Διαπράττουν το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας. Το κακούργημα. Ξέρουν δηλαδή ότι κάποιος από τους εμπλεκόμενους είναι αθώος. Και εντούτοις ασκούν δίωξη. Ή τον εκθέτουν σε δίωξη. Είναι σοβαρότατο ποινικό αδίκημα. Αυτό της κατάχρησης εξουσίας. Όμως δεν ξέρω ο κύριος Παπαθεοδόρου με ποια στοιχεία έχει στα χέρια του. Μελέτησε την δικογραφία, την έχει, την ξέρει, την είδε και ρωτάτε. Αφού λοιπόν έχουν αυτά τα στοιχεία στα χέρια τους, γιατί δεν υποβάλλουν μήνυση εναντίον αυτών των εισαγγελικών λειτουργών για κατάχρηση εξουσίας? Να το ερευνήσει η δικαιοσύνη. Και εγώ δημοσιογραφικά μπορώ να το πω ευθέως, εν προκειμένου αναφερόμαστε στην επικεφαλής της εισαγγελίας διαφθοράς, την κυρία Τουλουπάκη. Για να μην μιλάμε, αυτό δηλαδή που περιγράφει ο κύριος Παπαθεοδόρου, με διαψεύδει αν κάνω λάθος, στρέφεται ευθέως
κατά της κυρίας Τουλουπάκη και θυμίζω ότι ανάλογες δηλώσεις για την κυρία Τουλουπάκη είχε κάνει και ο αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, νομίζω, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, πριν από λίγο καιρό, αλλά τώρα και ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος. Εμείς, κύριε Κοτρατζή, έχουμε κάνει σχετικές ανακοινώσεις ως Ένωση Εισαγγελέων. Ναι. Όμως θα σταθώ στο εξής. Είχατε βγάλει για τον κύριο Πολάκη, έτσι να σας συντριγκάρω. Και τώρα. Για τον κύριο Πολάκη. Και για τον κύριο Πολάκη. Έχουμε βγάλει ανακοίνωση όταν είπε καθυστερεί η υπόθεση Νοβάρτης. Έχουμε βγάλει για τον κύριο Νοβάρτη. Πολάκη. Ασφαλώς και γιατί θυμάμαι βγάλει. Ότι και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είχε βγάλει τότε. Δεν θυμάμαι. Ναι. Δεν θυμάμαι αν η Ένωση Δικαστών έβγαλε. Πάντως είχατε βγάλει και τότε, λέτε. Και για τον κύριο Πολάκη. Εμείς δεν είπαμε προχθές σε ανακοίνωση ότι τα Εξάρχεια είναι το άβατο. Εμείς δεν τη βγάλαμε την ανακοίνωση. Κατηγορώντας ότι είναι άβατο, εννοείται. Με την έννοια, ναι. Ναι, ναι. Με την έννοια της μη ασφαλούς διακίνησης των πολιτών. Σωστό. Με αυτή την έννοια. Σωστό. Αυτή την έννοια. Άρα, επανέρχομαι λοιπόν στο προηγούμενο σημείο. Η κυρία Τουλουπάκη δεν είναι μόνη της. Έχει ένα επιτελείο 6-7 συναδέλφων. Που χειρίζονται λοιπόν σοβαρές υποθέσεις. Και εγώ, επειδή ακούω για σκάνδαλο και σκάνδαλα, εγώ δεν θα πει κανείς αυτή τη φράση. Θα πω ότι η υπόθεση της Νοβάρτης και της Ήμνης είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που ταλάνισε τη χώρα μας και έφερε μια τεράστια ζημιά, δισεκατομμύριων ζημιά. Και αυτή τη στιγμή οι συγκεκριμένοι εισαγγελείς πασχίζουν, ξέρετε, νυχθημερών. Πασχίζουν νυχθημερών για να την ολοκληρώσουν. Το αν υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία αξιοποιούνται κατά τον α ή β τρόπο, εγώ δεν μπορώ να το κρίνω. Όμως, ξέρετε, η αξιοπιστία των μαρτύρων αξιολογείται από αυτούς που χειρίζονται την υπόθεση. Έχει κάποιο λόγο ιδιαίτερο η κυρία Τουλουπάκη ή η κάθε εισαγγελέας, η κάθε εισαγγελέας να εκθέσει κάποιον σε δίωξη, όπως το λέει ο νόμος? Έχει κάποιο προηγούμενο, έχει κάποιο προσωπικό όφελος? Τότε είναι επίοργος. Θα πρέπει να πάει φυλακή η εισαγγελέας αυτή. Κατά την άποψή μου είναι επίεργος. Όμως, ας δούμε τη σταδιοδρομία του καθενός. Δεν ξέρω, μιλάω για τη σταδιοδρομία και της κυρίας Τουλουπάκη και των συναδέλφων της. Της οποίας η θητεία ανανεώθηκε τώρα, έτσι, τι για δύο χρόνια. Προχθές. Το Μελάρι δεν έχει στεγνώσει ακόμα. 8 άνθρωποι, ανώτατη δικαστική λειτουργή, τι είπαν? Να ανανεωθεί η θητεία της. 3 από αυτούς είπανε για 1 χρόνο και άλλοι είπαν για 2 χρόνια. Άκουσαν την κυρία Τουλουπάκη. 2 ώρες. Την είχαν σε ακρόαση. Τη ρώτησαν για τις υποθέσεις αυτές που έχει στα χέρια της. Αν αυτοί οι δικαστές αντιλαμβανόταν ότι η κυρία Τουλουπάκη λειτουργεί παράτυπα ή παράνομα, πιστεύετε ότι θα την διατηρούσαν στη θέση της? Αυτό το όργανο, κύριε Μιχαηλίδη, μιας και το λέτε επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει, πώς λέγεται, είναι ανώτατο... Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο είναι 11 μελές, ναι. Ναι, αποτελείται από τον πρόεδρο, ως τακτικά μέλη και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεν υπάρχει τρόπος επιρροής του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή άλλων? Όχι βέβαια, μιλάμε για 11 ανθρώπους, 11 ανώτατους δικαστές. Καταλάβατε, αεροπαγίδες και της αγγελής του Αρείου Πάγου. Τι να πάρει ο υπουργός τώρα τηλέφωνο και να πει στον κάθε αεροπαγίτη, ξέρεις, ανανέωσε την... Αυτά δεν γίνονται, αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στη δικαιοσύνη δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι έξω από τη δικαιοσύνη. Άρα, για να κάνω το έτσι τον συνήγορο, δεν θα πω τίνος. Λοιπόν, εάν αυτοί τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου είχαν έστω και την παραμικρή υπόνοια ότι μπορεί η κυρία Τουλουπάκη να ενεργούσε κατόπιν υποδείξεων για να εκθέσει, το είπατε με νομικούς όρους, ναι, αλλά πολύ σωστά, ναι, αθώο σε δίωξη, ναι, ναι, φαντάζομαι ότι δεν θα ενέκριναν την ανανέωση της θητείας της ή θα διατύπωναν επιφυλάξεις. Θα ασκούσανε και μάλιστα πειθαρχίδιο ξεβάρος να ερευνήσουν αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τίποτα τέτοιο διατυπώθηκε. Τη διατήρησαν στη θέση της και για άλλα 2 χρόνια να ολοκληρώσει αυτή τις υποθέσεις
και όλες όσες άλλες υπάρχουν συγκεκριμένη υπόθεση. Και ένα τελευταίο για να πάμε, γιατί λέτε ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά είπε παραδείγματος χάρη, νομίζω και ο κύριος Παπαθεοδόρου και ο κύριος Τσιόδρας προηγουμένως, αποποιήθηκε και πολύ καλά κατά τη γνώμη μου έκανε και συμφωνώ μαζί του τον όρο κουκουλοφόρη και τα λοιπά. Όμως είχαμε ή φαίνεται να είχαμε έναν τουλάχιστον προστατευόμενο μάρτυρα που στην πορεία της έρευνας αυτής της υπόθεσης φαίνεται να έχει μεταβάλει απόψεις. Από τη στιγμή που κρίθηκε ύποπτος και κατηγορούμενος, πιθανώς και έτοιμος να διαφύγει στο εξωτερικό, άρχισε να απευθύνει κατηγορίες. Αυτό είναι κάτι σύνηθες για προστατευόμενους μάρτυρες να αλλάζουν ενδεχομένως όταν αλλάξει το στάτους να αλλάζουν γνώμη, ή είναι κάτι που σας προβληματίζει για την αξιοπιστία του εσείς που το βλέπετε απ' έξω? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ένα σύνηθες φαινόμενο αυτό. Άλλωστε αυτός ο θεσμός, ξέρετε, των προστατευόμενων μαρτύρων έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα το 2001. Είναι ένας θεσμός πετυχημένος, θα έλεγα, στο εξωτερικό, ιδίως στην Αμερική. Λοιπόν, εδώ εφαρμόστηκε σε λίγες υποθέσεις. Ξεκίνησε με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, με τις 17 Νοέμβρη. Γι' αυτό μετέπειτα, άλλωστε, λοιπόν, ξεκίνησε. Ναι, σε λίγες υποθέσεις, λοιπόν, της ελληνικής δικαιοσύνης, λοιπόν, έχει χρησιμοποιηθεί, λοιπόν, αυτός ο τίτλος. Ή, κι αν θέλετε, έχουν τοποθετηθεί και έχουν πάρει τον τίτλο αυτό του προστατευόμενου μάρτυρα. Λίγες υποθέσεις. Τώρα αυτό φαίνεται να ξενίζει. Αυτή, ξέρετε, η αναλλαγή των καταθέσεων του συγκεκριμένου μάρτυρα. Όμως αυτό, ξέρετε, αξιολογείται από την εισαγγελέα η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Μάλιστα. Αυτή θα καταλάβει. Αυτή θα καταλάβει, θα αξιολογήσει, λοιπόν, κατά πόσο είναι αξιόπιστος ή όχι μάρτυρας. Και δεν νομίζω ότι μόνο σε αυτή τη μάρτυρα θα φτάσουμε στο σημείο. Και θα ξεκινήσω από εσάς. Να κάνετε, κύριε Σταυρινή, σε ποιον ερώτηση? Στον κύριο Μιχαηλίδη. Όλοι θέλετε να ρωτήσετε τον κύριο Μιχαηλίδη. Ναι, γιατί έχουμε τη γνώση εδώ πέρα. Κύριε Μιχαηλίδη, έχει μια ερώτηση. Και ο κύριος Σιόδρας είπε θα τον ρωτήσει. Όχι, θα ξεκινήσω. Τις ερωτήσεις στον κύριο Μιχαηλίδη. Θα ξεκινήσω. Είναι πολύ μεγάλη τοποθέτηση. Τα γνωρίζουμε αυτά στα κομμάτια μας. Θέλετε να πάμε ανάποδα? Να πάμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Παπαδά. Επειδή είναι μόνο ερώτηση στον κύριο Μιχαηλίδη. Και ο κύριος Σιόδρας θέλει. Ερώτηση μόνο, δεν είναι τοποθέτηση. Κάντε τη γρήγορα να απαντήσει και να πάω στον κύριο Παπαδά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Το λέω για να κάνουμε οικονομία του χρόνου. Προστατευόμενος μάρτυρας, περνάει κάποιος απ' έξω και λέει: ξέρω κάτι, κάντε με προστατευόμενο μάρτυρα, ή υπάρχει κάποια πιο σοβαρή διαδικασία? Ο εισαγγελέας, όταν υπάρχει κάποιος μάρτυρας ο οποίος θέλει να προστατευθεί τον κατηγορούμενο, προσέξτε να δείτε, αυτό γίνεται για να μπορέσει ο μάρτυρας αυτός να πει πράγματα τα οποία δεν θα προκαλέσουν τη μήνη του κατηγορουμένου. Για να προστατευτεί από τον κατηγορούμενο. Αυτή την έννοια έχει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Γι' αυτό και του βάζουμε άλλα στοιχεία, του αλλάζουμε τη δικαιοσύνη, βέβαια. Τι είπατε? Και για να βοηθήσει τη δικαιοσύνη. Ακριβώς, εννοείται. Ναι. Να εισφέρει συγκεκριμένα στοιχεία. Στοιχεία, ασφαλώς. Αξιολογείται για να γίνει κάποιος προστατευόμενος μάρτυρας. Αξιολογείται τώρα. Η αξιολόγηση είναι σχετική, ξέρετε. Λοιπόν, θα φανεί, λοιπόν, από αυτά που θα πει. Στην πορεία, αυτή είναι η αξιολόγηση. Από αυτά που θα πει. Αυτός που κάνει την ανάκριση θα δει αν αυτά που λέει είναι αξιόπιστα ή όχι. Αυτό θα το κρίνει. Αποδείχθηκαν αξιόπιστα αυτά που λέει, που είπαν οι μάρτυρες. Σας λέω, εγώ δεν ξέρω την υπόθεση, δεν ξέρω την δικογραφία. Όχι, αλλά είδα ότι τέσσερις. Και φαντάζομαι κανείς μας δεν την ξέρει. Για τον κύριο Πικραμένο, τον κύριο Λικουρέτζο, τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουτρουμά. Αυτό απαντήστε. Προσέξτε να δείτε. Το ρώτησα και στον Υπουργό. Είναι παράξενο το γεγονός ότι. Φαίνεται ότι από τα στοιχεία. Απαλλάσσει τους τέσσερις και δεν απαλλάσσει τους έξι. Είπαν ότι πήραν χρήματα κλπ. Προσέξτε να δείτε. Δεν ξέρω τα στοιχεία της δικογραφίας αυτής της δικογραφίας. Μην μένετε στο. Σε μια υπόθεση που μπορεί κάποιοι μάρτυρες να εμπλέξουν 10 πρόσωπα. Ούτε καν πολιτικά. Δεν αναφέρομαι. Ξεχάστε το. Είναι. Θεωρείται σύνηθες ή θεωρείται παράδοξο για τα 4 από τα 10 πρόσωπα να μην καταλήγει η έρευνα σε στοιχεία που να κινηθεί περαιτέρω και για τα 6
να επιβεβαιώνεται εντός εισαγωγικών αυτό που λέει ο μάρτυρας. Κοιτάξτε να δείτε, βασιζόμαστε, πιστεύετε σε ένα μάρτυρα μόνο? Εγώ δεν νομίζω να υπάρχει μόνο μάρτυρας. Πιστεύω ότι είναι το σύνολο των αποδεικτικού υλικού που υπάρχει. Δεν νομίζω να στηρίχτηκε μόνο σε αυτό το μάρτυρα. Δεν σας λέω, δεν ξέρω την ειδικογραφία. Τώρα κάνουμε εικασίες. Ξέρετε, και προσπαθούμε λοιπόν, να κρίνουμε πάντως ενέργειες της εισαγγελέως χωρίς να έχουμε στοιχεία του αποδεικτικού. Η αλήθεια, το είπε και ο Υπουργός, αλλά το έχω ακούσει κατά κόρον αυτόν τον καιρό, ότι ακριβώς υπήρξε ένα συνδυασμό στοιχείων. Παραδείγματος χάρη, ένα επιχείρημα, το συνεισφέρω στη συζήτηση και έρχομαι σε εσάς, κύριε Παπαδόπουλε, το οποίο ακούστηκε κατά κόρον ότι τα στοιχεία της πρώτης δικογραφίας που είχε φτάσει στη Βουλή, ότι είναι ουσιαστικά τα ίδια στοιχεία με αυτά της τωρινής, αυτό δεν είναι ακριβές. Γιατί υπήρξαν από το Δεκέμβριο και μετά νεότερες καταθέσεις και στα ταξίδια των εισαγγελέων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις συναντήσεις που έγιναν στη Βιέννη, αν θυμάμαι καλά, που είναι η έδρα της Eurojust, έτσι. Της Eurojust, δεν είναι η έδρα. Στη Βιέννη, όχι, η Eurojust έχει στη Χάγη. Α, στη Χάγη, όχι, στη Βιέννη έγινε. Ακριβώς. Λοιπόν, αφενός και αφετέρου ήρθαν τα στοιχεία του FBI, τα οποία στην πρώτη δικογραφία που είχε πάει στη Βουλή με τα 10 πρόσωπα δεν υπήρχαν. Άρα προφανώς υπήρξαν νεότερα στοιχεία στην πορεία. Το λέω έτσι θέλω να πιστεύω, από το ρεπορτάζ του δικό μου. Από τις έρευνες πόσα χρήματα βρέθηκαν, παιδιά? Τι λέτε? Από τις έρευνες λέω που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Πόσα χρήματα έχουν βρεθεί? Λοιπόν, τώρα δεν θα μπούμε στα ενδότερα στοιχεία. Προσωπικά δεν έχω σπουδάσει νομική. Δεν τα ξέρουμε, κύριε Ποτρότσο. Οι νομικοί και που έχουν και γνώση της δικογραφίας μπορούν να πούνε αυτά που έχουν. Δεν τα ξέρουμε. Κύριε Παπαδόπουλε, λέω να μην το κάνουμε. Πάμε ανάποδα για να μην το κάνουμε το στούντιο δικαστήριο, γιατί αν θέλετε συμπτωματικά σε κάθε παραμονή της προεκλογικής περίοδου έχουμε ένα-δύο μεγάλα σκάνδαλα που βοηθούν την τεχνητή πόλωση. Σας θυμίζω το Βατοπέδι. Θυμάται κανείς πως τελείωσε το Βατοπέδι? Όχι. Και δεν το θυμάται. Με απαλλαγές. Ήταν μια πολύ... Με αρκετές απαλλαγές. Δεν το εννοώ από εμάς. Ναι. Λέω από αυτούς που παρακολουθούσαν τότε ένα σύριαλ μέρα με τη μέρα, το οποίο βοηθούσε την τεχνητή πόλωση ανάμεσα στους δύο βασικούς πόλους της προεκλογικής αντιπαράθεσης και χανόταν η ουσία. Και η ουσία είναι, για αυτούς που μας παρακολουθούν, ότι δίπλα στη διερεύνηση μια σειρά υπαρκτών ημί σκανδάλων υπάρχει και η ζωφερή πραγματικότητά τους. Δηλαδή, ανεξάρτητα αν είναι αξιόπιστος ή αναξιόπιστος ο Α ή ο Β μάρτυρας, αυτοί αύριο το πρωί θα είναι αντιμέτωποι ξανά με τα βάσανα της εφορίας, με τα ασφαλιστικά τους ταμεία, με το φόβο της απόλυσης, με το τι θα γίνει το άνεργο παιδί τους. Πάνω σε αυτή τη σκανδαλολογία συγκαλύπτεται το δράμα που περνά αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος και εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός σήμερα στον Αντένα να λέει ότι η Ελλάδα αλλάζει πίστα, λες και ο εργαζόμενος την επόμενη μέρα θα δει αφορολογία.